Τώρα, τι να πω πρώτο και τι να πω δεύτερο μόνο. Τι να πω. Το πρώτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ξανασυναντιόμαστε όλοι μαζί. Ξανασυναντιόμαστε μέσα στην πιο όμορφη στιγμή που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και η όμορφη αυτή στιγμή είναι η Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία στην οποία συναντιόμαστε με το Θεό και δεν συναντιόμαστε έτσι σαν να είναι ο Θεός εδώ παρόν. Στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία είναι όλος ο Θεός εδώ, σωματικός και ολόκληρος, σώμα και αίμα. Και αυτό κάνουμε κάθε Κυριακή, ενθυμούμενοι, λέει, το σταυρό, το πάθος, την ταφή, την Ανάσταση, την εις ουρανούς άνοδο, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας. Ζούμε με την ελπίδα ότι πρόσωπο με πρόσωπο θα ξαναβρεθούμε με το Θεό μας. Δεν ήταν κάποτε ο Χριστός κάτω στη γη. Όλα αυτά που γιορτάσαμε αυτές τις μέρες δεν ήταν σαν να ήρθε κάποτε ο Χριστός μας. Διότι ο Χριστός μας μένει εις τους αιώνες των αιώνων τροφή για όλους μας, παρέα για όλους μας, φίλος για όλους μας, αδερφός για όλους μας, στήριγμα για όλους μας, γιατρός για όλους μας, Θεός για όλους μας. Αυτόν το Χριστό λοιπόν έχουμε εν το μέσο ημών. Αλλά σήμερα όμως μου κάνει υπέροχη εντύπωση, υπέροχη όμως εντύπωση, γεμίζει την ψυχή μου και την καρδιά μου ο συμβολισμός που μας αφήνει η Εκκλησία με το τι γιορτάζει σήμερα. Όλες τις μέρες πορευτήκαμε με τη Μεγάλη Σαρακοστή που μας προετοίμαζε για να μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και να συμπορευτούμε με τον Χριστό μας στο πάθος Του. Και ήταν πολλά τα πρόσωπα εκεί μέσα. Ήταν τα πρόσωπα εκείνα που έπαιξαν το σκληρό ρόλο της καταδίκης του Χριστού με προτεργάτες τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τους αρχιερείς, τον Πιλάτο, την καημένη τη γυναίκα του Πιλάτου που έγινε μετέπειτα Αγία της Εκκλησίας μας, η οποία προσπάθησε κάπως να σώσει τον Χριστό, αλλά η λύσα του πλήθους και η μανία του πλήθους και των γραμματέων και των Φαρισαίων δεν άφηναν κανένα περιθώριο. Και ο Ιούδας που παραδίνει τον Χριστό, και οι μαθητές του που εξαφανίζονται. Ας ήταν οι αγαπημένοι του, ας ήταν η παρέα του, ας ήταν οι φίλοι του, ας ήταν οι μαθητές του. Έφυγαν και άφησαν αυτόν μόνο. Τι φρικτή κουβέντα είναι αυτή. Να ακούς να μιλάμε για τον Χριστό ότι ήταν μόνο στο μαρτύριο. Αλλά δεν ήταν όμως μόνος του.
Γιατί από μακριά, τι ωραίο αυτό, με τρελαίνει όταν το σκέφτομαι. Από μακριά ήταν οι μυροφόρες οι γυναίκες, ήταν η παρεούλα της Παναγίας μας που παρακολουθούσαν. Για φανταστείτε με πόσο πόνο παρακολουθούσαν το μαρτύριο και το σταυρό και το πάθος. Και στη συνέχεια εμφανίζονται, λέει, και δύο, όχι από τους φανερούς μαθητές, αλλά, τι ωραία φράση και αυτή, από τους κεκριμένους μαθητές, από αυτούς που νύχτα είχαν έρθει, λέει, να βρουν τον Χριστό δια τον φόβο των Ιουδαίων. Και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, που μαζί με τις γυναίκες πήγανε, λέει, για να κάνουν την αποκαθήλωση του Χριστού μας. Και υπάρχει μια παλιά εικόνα η οποία έχει την Παναγιά να κατεβάζει το σώμα του γιού της νεκρό πλέον. Νεκρό, αποθαμένο. Ποιον? Τον Θεό. Τον Θεό, μωρέ, νεκρώσαμε, τον Θεό σκοτώσαμε. Αλλά ο Χριστός όμως βιάστηκε να ξανααναστηθεί, να ξαναζωντανέψει και να έρθει πάλι πάνω στη γη από τον Άδη. Και τι έκανε, ρωτάνε οι πατέρες, όλες αυτές τις μέρες, τις τρεις τις κουτσουρεμένες τις μέρες. Πήγε κάτω στον Άδη, λέει, γιατί δεν ήθελε να αφήσει χωρίς να ακούσουν το μήνυμα της Αναστάσεως και να πάρουν τη λύτρωσή τους και αυτοί που ήταν μες στον Άδη. Και αυτούς τους είχε έννοια. Με πρώτους, δέστε τώρα ποιους είχε πρώτους στο μυαλό του ο Χριστός και στην καρδιά του. Τον Αδάμ και την Εύα. Κι ας του είχαν κάνει όλη αυτή την παραχωρή, όλη αυτή την αμαρτία που έφυγαν από τον Παράδεισο. Δεν το κράτησε κακία ο Χριστός. Και έχει την εικόνα της Αναστάσεως, αν τη χαζέψετε λίγο, να πιάνει από τη μια μεριά το χέρι του Αδάμ και από την άλλη της Εύας και να τους κρατάει και να τους παίρνει μαζί του. Ναι, μωρέ, και την πτώση κι αυτόν ο οποίος αμαρτάνει τον θέλει ο Θεός κοντά του. Τον θέλει κοντά του. Τον θέλει, τον θέλει, τον παίρνει κοντά του, τον τραβάει κοντά του. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτή είναι η αγάπη του. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτή είναι η επιθυμία του. Να τραβάει. Δέστε, χαζέψτε την εικόνα. Τους τραβάει. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες ήρθαν λίγα πρωί, λέει, για να πάνε να δείξουν το σώμα του Χριστού στα τριήμερά του. Και ουγεύρω. Και δεν το βρήκαν εκεί. Και βρήκαν τον άγγελο, ο οποίος τους λέει την είδηση. Τι ζητείτε, λέει, τον ζώντα μετά των νεκρών. Τι ζητάτε, μωρέ, λέει, τον ζωντανό ανάμεσα στους αποθαμένους. Η γέρνη, ούκ' αστινόδε. Να πάτε, λέει, να το πείτε στους μαθητές. Εί, εδώ τώρα,
Παίζουνε μωρέ τα Ευαγγέλια, παίζουνε σαν τα παιδάκια οι Ευαγγελιστές. Γιατί έτσι το είπε ο Χριστός. Να το πείτε, λέει, στους μαθητές και στον Πέτρο να το πείτε. Ούτε τον Πέτρο τον καημενούλη τον ξεχνάει. Ας τον είχε αρνηθεί με όρκο ο Πέτρος τρεις φορές. Να του πείτε, λέει, ότι αναστήθηκα και ότι προάγω ημάς στην Γαλιλαία. Θα έρθω, λέει, εκεί που είναι όλοι, να τους δω. Και έστειλε το μέσο αυτόν το Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής με το Θωμά, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι. Άλλη ωραία φράση, δια τον φόβο των Ιουδαίων. Και τι λέει, ειρήνη ημίν, ειρηνεύεται μωρέ, ειρηνεύεται μωρέ, γιατί και σήμερα, ενώ έχουμε τον αναστημένο Χριστό, γιατί απλώθηκε μωρέ ένας φόβος, μια αγανάκτηση, μια κακία. Απ' τη μια μεριά, απ' τη μια άκρη μέχρι την άλλη στα μυαλά μας. Γιατί μωρέ δεν ακούμε τη φράση του Χριστού, ειρήνη ημίν, ότι ανέστη ο Κύριος. Και βλέπουμε, λέει, και τελειώνω, εχθρούς. Οι μαθητές δεν έβλεπαν υποτιθέμενους εχθρούς που βλέπουμε εμείς. Οι μαθητές έβλεπαν πραγματικούς εχθρούς που είχαν σκοτώσει τον Θεό τους. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, ειρήνη ημίν, ειρήνη την εμίν, τη δικιά μου ειρήνη, λέει ο Χριστός, αφήνει ημίν, σας αφήνω. Και επειδή ο Θωμάς έλειπε και ήρθε ο Θωμάς και ξαναεμφανίζεται ο Χριστός, έλα βρε Θωμάκο, του λέει, έλα εδώ, για ακούμπα τα χέρια εδώ τα τρυπημένα, για πιάσε τα ποδαράκια τα τρυπημένα, για ακούμπησε την πλευρά και μη γίνω άπιστον, αλλά πιστόν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Πόσο τιμάει σήμερα η Εκκλησία μας τις γυναίκες, μωρέ. Να χαίρεστε οι γυναίκες, ότι μπροστά στο Θεό, μπροστά στο Χριστό, μπροστά στο Σταυρό, μπροστά στην Ανάσταση, σας διάλεξε ο Θεός για να είστε εκεί. Γιατί? Γιατί τον είχατε πιο πολύ εσείς μες στην καρδιά σας τον Χριστό. Οι μαθητές μέχρι τότε ήταν λόγια. Και λέει ο λαός, με τα λόγια φτιάχνουμε ανόγια και κατόγια, λέει. Οι γυναίκες δεν ήταν λόγια. Δεν εμφανίζονται σχεδόν πουθενά όλου στη ζωή του Χριστού, κάτι ελάχιστες στιγμές. Και όμως, στο πάθο, στην ταφή, κοίταξαν από μακριά, λέει, που έβαλαν τον Χριστό, για να τον βρουν τη νύχτα τα ξημερώματα. Ξημερώματα πήγαν, ξημερώματα. Και θέλω αυτές τις μέρες να συνεχίσουμε πρώτα την προσευχή μας για αυτούς που υποφέρουν μέσα από τον κορονοϊό. Έχει πολλούς ακόμα και έχει και φίλους μας οι οποίοι υποφέρουν. Ο Νικολάκης μας, ο ψάλτης μας, το καμάρι μας, ο φίλος μου, η καρδιά μου, με την Ελπιδούλα, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ανέβηκαν μεγάλη ανηφόρα. Τρεις φορές μπήκαν, βγήκαν στο νοσοκομείο. Τώρα τον είδα λίγο που του μετέδωσα τη λειτουργία,
να λάμπει το πρόσωπό του, δάκρυσα και λέω, άντε μωρέ, άντε, καλά θα πάμε. Έχει κι άλλους όμως που υποφέρουν. Και θέλω να κάνουμε και μια άλλη προσευχή αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Στον τόπο που αναστήθηκε και έζησε ο Χριστός, γίνεται μακελιό. Κομμάτια οι άνθρωποι, ερείπια τα σπίτια, βόμβες, αίμα, πόνος, καταστροφές. Γιατί, βρε άνθρωπε, γιατί, μωρέ, τι χωρίζουμε, τη γη, το χώμα, αυτό το χώμα που είναι το μόνιμο σπίτι μας χωρίζουμε. Προσευχή, λοιπόν, να τους φωτίσει ο Θεός και να σταματήσουν, γιατί ανάμεσα και σε αυτούς τώρα που τσακώνονται εκεί, είναι οι πατέρες μας, είναι τα μοναστήρια μας, είναι οι φύλακες του Παναγίου Τάφου. Μια χουφτίτσα άνθρωποι που μείναν εκεί, να κρατήσουν ελληνοορθόδοξα ότι εκεί, ό,τι ήταν, είναι και θα είναι χαρισμένο σε μας, γιατί κάτι είδε ο Θεός και μας το χάρισε και το έχουμε δικό μας και ας είναι ξένος ο τόπος. Αυτό είναι το μεγαλείο της πίστεως, της πατρίδος, της ορθοδοξίας του Θεού. Συνεχίζω να είμαι εδώ κάθε Σάββατο, σίγουρα, όλη την ημέρα, και τις Κυριακές να λειτουργούμε εναλλάξει. Τώρα πλέον σας περιμένω όλους. Όλους, μωρέ, σας περιμένω. Και σιγά σιγά το ορκίστηκα. Θα γίνω μόνιμος κάτοικος εδώ και θα σας περιμένω κάθε μέρα. Μην ακούει η παπαδιά. Μέρα νύχτα. Η καημένη που μένει μαζί μου, όχι. Δεν είπε ποτέ όχι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, χαρά το θάνατο πατήσας και έπισεν της μνήμασι, ζωή χαρισάμενο. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.